Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία αρμοδιότητα για τα έργα στο Πλατάνη. Ούτε εγώ σαν περιφερειακή ενότητα, ούτε η περιφέρεια Κρήτης. Αυτά τα έργα τα εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο έκανε σχετικές μελέτες μετά τις καταστροφές του 19 και τώρα υλοποιεί με το διαδικασία μάλιστα επίγοντος την υλοποίηση αυτών των μελετών. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια παρανόηση στο συγκεκριμένο θέμα ότι τα έργα αυτά τα έχει καθυστερήσει η περιφέρεια και είναι στην περιφέρεια και τρεπορεί το κόσμος. Λοιπόν, είναι έργα του Υπουργείου, διότι είναι βαριά έργα, δεν είναι έργα συντήρησης στενικής οδού, είναι βαριές αποκαταστάσεις μεγάλων ζημιών. Τώρα ταλαιπωρεί το κόσμος, γιατί πράγματι κατεβαίνουν βράχια, όπως προβλέπετε, και τα οποία συνάντησαν οι κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του έργου, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, μεγάλοι όγκοι, οι οποίοι μπορεί να κυλήσουν μέχρι το δρόμο και για λόγους ασφαλείας κλείνει ο δρόμος. Είναι μια ταλαιπωρία την οποία θα την φορτούμε υποχρεωτικά ή αν θέλουμε ο δρόμος να έρθει στο σημείο που πρέπει να είναι για να είναι ασφαλής για το επόμενο διάστημα για την υλοποίηση του νέου ΒΟΑΚ. Και τολμώ να πω ότι αυτή την ταλαιπωρία που τραβάμε τώρα θα την γλιτώσουμε αργότερα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η μελέτη του νέου ΒΟΑΚ περνάει από εκείνο το σημείο, διαπλατείνεται δηλαδή υφιστάμενο άξονα στο κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο. Επομένως, αυτή η καθυστέρηση που βλέπουμε τώρα θα τη βιώνουμε ούτως ή άλλως σε επόμενο στάδιο, διότι το έργο πρέπει να γίνει. Επομένως, επειδή έχουμε μπροστά μας κάποια πολύ μεγάλα έργα, τα οποία τα παλεύουμε εδώ και θέλουμε να υλοποιηθούν, εκ των οποίων σπουδαιότερο αυτό είναι ο ΒΟΑΚ, είναι η σύνδεση του Χανιά Αεροδρομίου, είναι η παράκαμψη της Κισάμου και κάποια άλλα έργα τέτοια, τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα όταν κατασκευάζονται στην καθημερινότητά μας. Θέλω να στήσω στους πολίτες να αντιληφθούν ότι θα πρέπει την αντιπορία αυτή να την υποστούμε και να δείξουμε κάποια υπομονή. Διότι ό,τι διαταράξει αυτή τη στιγμή την καθημερινότητά μας και μας εξεβολέψει λίγο ή χάσουμε λίγο χρόνο ή μπούμε σε μια ώρα και περιμένουμε, δημιουργεί ένα εκνευρισμό αδιολόγητο και δημιουργεί ένα μάτι δράσης. Εάν για αυτά τα μικρά έργα, κυριολεκτικά, ή για το έργο που άκουσα πάλι ότι αντιδρούσαν πρόσφατα, που εκτελούσαμε εμείς στον άξονα Βακόπουλο Αλικιανού, με ασφαλτοστρώσεις κλπ. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει όταν γίνονται μπροστά τα πολύ μεγάλα έργα. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το έργο είναι καλό. Δυστυχώς όμως υπάρχει η φάση κατασκευής του, η οποία είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, που θα υποστούμε μια υποβάθμιση όλοι στην καθημερινότητά μας. Θα χάσουμε πολύ από το χρόνο μας και πρέπει να δείξουμε υπομονή, διότι δεν υπάρχει άλλο δρόμος να υλοποιηθεί. Δεν μπορεί να έρθει προκάτω το έργο, να καθίσει πάνω στην περιοχή μας και στην καθημερινότητά μας και να το απολαμβάνουμε από μια μέρα στην άλλη. Το παρακολουθούμε το έργο γιατί μας ενδιαφέρει να ελευθερώσουμε το δρόμο γρήγορα. Είμαστε σε εννοήσεις με τους εργολάβους για να πάνε όσο το πιο γρήγορα. Τους διευκολύνουμε σαν περιφέρεια για να πάνε γρήγορα. Τους έχουμε πει και το έχουμε πει και στο Υπουργείο, στον Υπουργό και στους αρμόδιους απάνω, ότι έχουμε δώσει ένα χρονοπαράθυρο στο οποίο μπορούν να εργάζονται στην Εθνική Οδό. Με το να μην έχουν τα Χανιά δεύτερο δρόμο, αυτός είναι ο δρόμος, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η θέση, είναι και άλλες θέσεις παρακάτω. Και τους είπαμε, μην κάνετε γραμμική παρέμβαση από το ένα στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Κάντε σήμα στη συγκεκριμένα σε 2-3 θέσεις όσο μπορείτε να ανοίξετε μέτωπα, διότι όταν περάσει ο Μάρτης και μπει ο Απρίλης, το χρονοπαράθυρο μπορείτε να δουλέψετε απρόσκοπτα πάνω από το δρόμο, τελειώνει. Και θα μείνουμε με τις καταπτώσεις για άλλη μια χρονιά. Επομένως, τους έχουμε κάνει σαφές, τους παρακολουθούμε, κάνουμε παρεμβάσεις στα Υπουργεία για να γίνουν δυνατόν πιο γρήγορα και καλύτερα το έργο. Οπότε η προθεσμία για να τελειώσει όλο αυτό από εσάς που τους είπατε. Δεν το γνωρίζω, διότι δεν σας είπα το Πλατάνη θα τελειώσει, αλλά στη συνέχεια είναι ο Ζαχαριές να παραπέρνει ένα ρέμα το οποίο έχει καθίσει ο δρόμος και είναι μια μεγάλη παρέμβαση στη Λίφρα, το Πασάλους κτλ. Είναι ακόμη μια πιο μεγάλη παρέμβαση την οποία εν ώψη του νέου δρόμου κάναμε παρέμβαση στο Υπουργείο να την κάνουμε μικρότερη. Είναι στη μεγάλη ευθεία που κατεβαίνει εκεί που είναι η κάμερα από το προς το Πλατάνη, προς τον κόμβο δηλαδή του νοσοκομείου, του ναυτικού νοσοκομείου, η οποία είναι πολύ μεγάλη παρέμβαση αυτή που σχεδιαζόταν, μια μόνιμη παρέμβαση, η οποία όμως με τον δρόμος αυτός να είναι θα συμπεριληφθεί τώρα στο ΒΟΑΚ αυτό το κομμάτι και θα γίνει παρέμβαση από το ΒΟΑΚ, είπαμε να κάνουμε κάτι πιο ελαφρύ, πιο γρήγορο ακριβώς, για να μην ταλαιπωρεί τη Σούδα, διότι για να γίνει αυτό το κομμάτι θα πρέπει να εκτραπεί η κυκλοφορία του δρόμου για να περνάνε όλοι από τη Σούδα.